Στα δικά μας και πάλι ξαναζεσταίνεται το θέμα της αγοράς των γαλλικών φρεγατών Μπελαρά από την Ελλάδα, το οποίο είχε παγώσει εδώ και μερικούς μήνες. Θα πάμε στον Πεντάγωνο και τον Κώστα Σημεωνίδη, ο οποίος έχει όλο το ρεπορτάζ. Πράγματι, Μάρα, το νέο ενδιαφέρον της Αθήνας για τις υπερσύγχρονες γαλλικές φρεγάτες εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, στη Γαλλίδα ομολογό του, την κυρία Φλωράνς Παρλή, με την οποία συνομίλησε την περασμένη εβδομάδα. Μάλιστα, το νέο φλέρτι για τις φρεγάτες Μπελαρά, το οποίο βεβαίως επιδίωσε ο Υπουργός χθες στη Βουλή, δεν είναι άσχετο με το γεγονός του ναυαγίου της αγοράς των ναυπηγείων Σκαραμαγκά από την εταιρεία Onyx Ελληνοαμερικανικών Συμφερόντων. Μια αγορά που, αν γινόταν, θα πήγαινε πακέτο με την απόκτηση 4 Αμερικανικών φρεγατών. Να σου πω ότι η Γαλλίδα Υπουργός Άμυνας επισκέπτεται στις 23 του μηνός στην Αθήνα για να κλείσει, να υπογράψουν και να κλείσει και τυπικά η συμφωνία για την αγορά των Ραφάλ, η οποία συμφωνία θα έρθει στη Βουλή σε 3 μέρες. Ένας χρόνος ρεκόρ, αν σκεφτούμε ότι οι πρώτες συνομιλίες με τους Γάλλους είχαν γίνει το Σεπτέμβριο. Να σου πω και επίσης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα στη Βουλή ανακοίνωσε ότι δεν θα ψηφίσει την αύξηση των αμυντικών δαπανών. Και κάτι τελευταίο πολύ σημαντικό, πριν από λίγο ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε κυρώσεις κατά της Τουρκίας για τους S-400. Βλέπουμε δηλαδή ότι έκανε κάτι που δεν, ότι έκανε αυτό που δεν έκανε η Ευρώπη προχθές στη Σύνοδο Κορυφής. Παρά το ότι έλεγαν ότι ο Τραμπ μπορεί να θέσει βέτο στις κυρώσεις κατά της Τουρκίας, τελικά δεν το έκανε. Κώστα, ευχαριστώ.